Άσχημη τροπή πήρε η παρατήρηση που έκανε ένας 17χρονος πεζός σε έναν οδηγό, ο οποίος διέσχιζε με το όχημά του τη διάβαση χωρίς να δώσει προτεραιότητα. Αποτέλεσμα ήταν ο θερμόαιμος οδηγός, εκνευρισμένος από την παρατήρηση που δέχθηκε, να κατέβει από το όχημά του, να απειλήσει και να χαστουκίσει τον 17χρονο. Το απίστευτο περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε επί της λεωφόρου Ικάρου, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών. Μα δεν προσέχεις, θα σε βάλουν από κάτω, αυτό λέω. Πρέπει να προσέχεις, μπορεί να σταματάνε, μπορεί και να τρέχουν με... όπως μπορούν. Εδώ πάντως έχω φοβηθεί πάρα πολύ. Εγώ τώρα 2 χρόνια είμαι εδώ, αλλά στο εξωτερικό που έμενα, σταματούσαν και ακόμα να μην είσαι αυτό εδώ. Πολίτες μιλούν για μια αναρχή κατάσταση στους δρόμους του Ηρακλείου. Περιγράφουν πως οι οδηγοί, όσο βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, τηρούν τα απροσχήματα, ενώ όσο απομακρύνονται σε περιφερειακούς δρόμους και όχι τόσο πολυσύχναστους, συμπεριφέρονται σαν να είναι οι μοναδικοί χρήστες του οδικού δικτύου. Στο κέντρο, ας πούμε, στο Ηρακλείου υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή συγκριτικά με την. Γιατί έχει παραπάνω κίνηση. Ναι. Στο κέντρο, ας πούμε, το έχω παρατηρήσει ότι στις διαβάσεις σταματάνε περισσότερο ή, ας πούμε, προσέχουν τους πεζούς όταν περνάνε. Όσο βγαίνουμε προς τα έξω, όμως τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα. Σταματούν στις διαβάσεις οι οδηγοί? Όχι. Δεν σταματάνε. Τρέχουν για τις δουλειές τους, δεν κοιτάνε τις διαβάσεις, γίνονται τόσα ατυχήματα. Είναι θέμα παιδείας, θεωρείτε? Ναι, είναι θέμα παιδείας. Στα μυαλά του άνθρωπου να αλλάζει κάτι. Περισσότερες πληροφορίες, νομίζω. Ο τηλεοπτικός φακός εντόπισε διαβάσεις σε νευραλγικά σημεία, όπως έξω από σχολεία. Αυτό που αποτυπώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις είναι διαβάσεις βυσμένες, δυσδιάκριτες και ξεχασμένες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όσους επιχειρούν να τις διασχίσουν. Παραδόξως, σε δρόμους που είναι έντονη η παρουσία πεζών, οι διαβάσεις απουσιάζουν πλήρως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λεωφόρος Μενελάου Παραλαμά, η οποία στα χαρτιά έχει χαρακτηριστεί ως συνέχεια της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Ωστόσο, λόγω πλήθους καταστημάτων αλλά και στάσης λεωφορείου, η κινητικότητα πολιτών είναι συνεχής. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι που είναι προσεκτικοί, θα έλεγα περισσότερο τα νέα παιδιά, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα... υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι δεν προσέχουν και πάρα πολύ στο δρόμο. Η οδηγική συμπεριφορά έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ωστόσο για μερίδα οδηγών οι διαβάσεις εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις να είναι αόρατες. Την κατάσταση επιβαρύνει ο αυξημένος όγκος οχημάτων σε μια πόλη με άναρχη δόμηση. Είναι σε πολύ καλύτερο βαθμό, απλά αυτό που έχει αλλάξει προς το χειρότερο είναι το πλήθος των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους, ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ΙΟΤΑΧΗ μέσα μεταφοράς σε σχέση με τα δημόσια μέσα μεταφοράς που δεν υπάρχουν. Αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα. Κοινή παραδοχή είναι πως η συμπεριφορά στο τιμόνι απαιτεί αλλαγές για να καταφέρουμε να περιορίσουμε τους θλιβερούς αριθμούς τροχαίων συμβάντων στο νησί μας που καταγράφουν αυξητικές τάσεις.